στο οικοδομικό τετράγωνο του νέου σχεδίου πόλεως στις Ξεροκαμάρες, όπου βρίσκεται το νηπιαγωγείο, ο παιδικός και το τέταρτο δημοτικό σχολείο, έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις κυκλοφοριακές με σκοπό την καλύτερη κυκλοφορία, την πιο άνετη, να μην εμπλέκονται κυρίως τα οχήματα των γονέων που πάνε να παραδώσουν ή να παραλάβουν το μεσημέρι τα παιδιά τους, και συγκεκριμένα επί της Γεννηματά, που είναι η κεντρική οδός, ανεβαίνοντας από τον ΟΑΣ προς το νοσοκομείο, ο πρώτος αριστερά δρόμος που επιτρέπεται, συνεχίζεται να επιτρέπεται η άνοδό του, με σκοπό την είσοδο του παιδικού και την είσοδο, την κεντρική είσοδο του τέταρτου δημοτικού, να εξυπηρετούνται σαν άνοδο, μόνο σαν άνοδο, τα αυτοκίνητα, και να μην εμποδίζονται ούτε από παράδρομους σαν από εισόδους. Απαγορεύεται δηλαδή να κατέβεις, απαγορεύεται να στρίψεις. Άρα η άνοδος και το να φεύγουν τα αυτοκίνητα γίνεται είτε πίσω από το δρόμο, τον παράπλευρο του τέταρτου δημοτικού, είτε σε ευθεία. Άρα αυτή είναι μόνο άνοδος μπροστά από τις σχετικές εισόδους του παιδικού και του δημοτικού. Υπάρχει και η πίσω έξοδος και εξυπηρέτηση κάποιων τάξεων του τέταρτου δημοτικού, η οποία πλέον απαγορεύεται από τη Γεννηματά να στρίψεις αριστερά, ούτε να κατευθυνθείς δεξιά από τη Γεννηματά. Άρα γίνεται μονόδρομος καθόδου, ας το πούμε, που σημαίνει ότι όπως αν έρθει το αυτοκίνητο του γονέα για να αυτό, θα πρέπει να πάρει τέτοια πορεία ώστε να περάσει σαν κάθοδο από την πίσω μεριά, να εξυπηρετηθούν. Με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται ούτε σε αυτή τη μεριά, ούτε σε αυτή τη μεριά δεν γίνεται καμιά εμπλοκή κίνησης δύο αυτοκινήτων, πόσο δε περισσότερο, δύο λωρίδων κυκλοφορίας, πόσο δε περισσότερο είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Πραγματικά, γιατί τις ώρες, όπως λέτε, που αφήνουν οι γονείς τα παιδιά ή τα παραλαμβάνουν, δημιουργούνταν μεγάλο πρόβλημα. Ναι, απλά πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς ότι πλέον σε αυτήν εδώ την πίσω πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου, την πίσω η είσοδο, έξοδο του τετάρτου δημοτικού, γιατί δεν υπάρχει άλλη, δεν εξυπηρετείται, το νηπιαγωγείο εξυπηρετείται από μπροστά, και είπαμε ότι ο παιδικός και το τέταρτο δημοτικό εξυπηρετούνται κυρίως από αυτή την άνοδο. Αυτή εδώ, επαναλαμβάνω, απαγορεύεται από τη Γεννηματά με οποιοδήποτε τρόπο να εισέλθουν άνοδο. Είναι μόνο κάθοδος. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος και να προσέξει. Λοιπόν, η δεύτερη παρέμβαση κυκλοφοριακή έγινε μπροστά από τα ΧΤΕΛ, από το οικοδομικό τετράγωνο του ΧΤΕΛ, Χανίων, εκεί το δρόμο ανάμεσα που περνά μπροστά από τη Χανίων και βγαίνει προς τον κεντρικό δρόμο, την Πρεσού. Αυτός ο δρόμος, ξέρει ο κόσμος, ήταν διπλής κυκλοφορίας, δηλαδή και προς τα πάνω και προς τα κάτω, γινόταν με τα παρκαρίσματα τα διπλά δεξιά-αριστερά λόγω πολλών μαγαζιών, επιχειρήσεων και κυρίως του μηχανολογικού κλπ. Και τα λεωφορεία που βγαίνανε, γινόταν συνωστισμός και δημιουργούνταν προβλήματα. Παλιά, και επαναφέραμε αυτό το μέτρο, έγινε μία κυκλοφορία, δηλαδή από το ΚΕΠ προς την Πρεσού, μία κυκλοφορία προς αυτή την κατεύθυνση, και απαγορεύτηκε από την Πρεσού αριστερά είτε δεξιά. Επομένως, θα προσέξουν οι οδηγοί ότι από την Πρεσού δεν μπορείς να μπεις πλέον προς τα ΧΤΕΛ μέσα, να κατευθύνεσαι προς το ΚΕΠ. Αυτό είναι προκειμένου να εκτονωθεί και να γίνει μονής κυκλοφορίας ο δρόμος αυτός μπροστά που βλέπουμε. Λοιπόν, η τρίτη παρέμβαση αφορά το οικοδομικό τετράγωνο του τρίτου δημοτικού στα Κόκκινα, έτσι το μεγάλο αυτό οικοδομικό τετράγωνο, όπου κάποιος τώρα για να πάει από τη μεριά του παραλιακού, περνώντας μπροστά από τον ΝΑΤΟ, να πάει προς το τρίτο δημοτικό, θα ανέβει τη μεγάλη ανηφόρα αριστερά προς τα πάνω και δεν θα μπορεί να στρίψει αριστερά ούτε σε αυτό τον παράδρομο ούτε στον άλλο παράδρομο, αλλά θα πρέπει να ανέβει το περιφερειακό πάνω από το συγκρότημα, ούτως ώστε να κάνει κύκλο και να γυρίσει μπροστά να εξυπηρετηθεί. Το λέμε αυτό γιατί θα πρέπει ο δρόμος μπροστά από το τρίτο δημοτικό, δηλαδή μεταξύ δημοτικού και νεκροταφείου, να γίνει μονόδρομος προς τα ανατολικά. Σήμερα ήταν και δρόμος διπλής κυκλοφορίας, που σημαίνει μπλεκόντανε τα οχήματα και με τα παρκαρισμένα πάλι και γινόταν χαμός κατά περιόδους αιχμής. Άρα, ο δρόμος για να ανέβει λοιπόν κανείς, θα πρέπει, αν ανέβει από τον παραλιακό, θα πρέπει να πάει αριστερά μόνο στην κορφή, τέρμα πάνω, για να πάει μέχρι την κορφή και να πιάσει μετά τον άνετο περιφερειακό και να κάνει κύκλο να γυρίσει. Άρα, ο δρόμος, επαναλαμβάνω, μπροστά από το συγκρότημα είναι μονόδρομος από το νεκροταφείο
προς τη θάλασσα, στο πούμε. Ναι.